Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νασούλη. Και καλή επιτυχία και στην θέση που έχετε καταλάβει εδώ και λίγο καιρό, έτσι δεν είναι? Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και για να μας πείτε λίγο την ιστορία αυτού του θέματος όπως το εξετάζουμε σήμερα. Όντως από τους νεκρούς πελεκάνους ξεκίνησε όλο το θέμα αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε την πληροφορία από την ορνηθολογική εταιρεία και τον εκπρόσωπό σας εδώ στην Καστοριά, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ναι, για κάποια αυξημένα κρούσματα θνησιμότητας σε νεκρά πτηνά, άγρια πτηνά, ναι, σε λίμνες περιοχής, περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Και όπως είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, κάποια κρούσματα αυξημένα υπήρχαν και εντοπισμένα και στη δικιά μας εδώ τη λίμνη. Ναι. Κατά συνέπεια, μετά από συνεννόηση, όταν βρέθηκαν τα επόμενα νεκρά πτηνά, ας πούμε, προβήκαμε σε δειγματοληψία. Μάλιστα. Σε αυτή που έπρεπε να γίνει, δηλαδή, για να εξακριβώσουμε ακριβώς τι είναι. Ναι, ναι, ναι. Και τι δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα? Τα δείγματα αυτά, το ένα τουλάχιστον από το δεύτερο πτηνό, γιατί βρέθηκαν δύο νεκροί πελεκάνοι εκείνο, ναι, το απογευματάκι. Από τον δεύτερο πελεκάνο ήταν θετικό στο αντιγόνο του ιού της γρίπης των πτηνών, τύπου Α. Το τύπο Α, διευκρινίστε, είναι αυτό που δεν επηρεάζει τον άνθρωπο? Κοιτάξτε, τύπου Α είναι μια ομάδα ιών, οροτύπων του ιού της γρίπης. Ναι. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχει και ο ιός επικίνδυνος, ας πούμε, ο ΙΤΑ5Ν1 και ο ΙΤΑ7Ν1. Ναι. Αυτά όμως βρέθηκαν αρνητικά. Δηλαδή, προφανώς οφειλόταν σε κάποιο ιό της γρίπης κάποιον άλλο, άλλο στέλεχος δηλαδή. Μάλιστα. Όχι τον επικίνδυνο. Όχι τον επικίνδυνο. Έτσι. Αυτό όμως με τη μετάλλαξη, να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό, με τη μετάλλαξη μπορεί να γίνει ΙΤΑ5Ν1 αυτή η επικίνδυνη για τον άνθρωπο? Άμεσα όχι. Άμεσα όχι. Α, άμεσα όχι. Αν τυχόν υπήρχε θέμα με τον συγκεκριμένο ορότυπο, τον επικίνδυνο που αναζητούμε δηλαδή, ήδη το αποτέλεσμα θα ήταν θετικό. Τώρα, ποιος μπορεί να επηρεάσει αυτό? Δηλαδή, μπορεί να επηρεάσει όλα τα πτηνά που ζουν παραδείγματος χάρη στην Καστοριά? Και βεβαίως από την άλλη έχουμε και τις οικόσιτες καλλιέργειες. Έχουμε τα οικόσιτα ζώα μας. Εδώ τι γίνεται με αυτή, με κότες και τα λοιπά? Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε να δείτε, όσο και αν θαυμάζουμε και λατρεύουμε τα άγρια πτηνά της λίμνης μας, παρόλα αυτά, λόγω των μετακινήσεών τους μπορεί να είναι φορείς ιών, πάσης φύσεως ιών. Ναι. Έτσι. Μεταξύ αυτών και τον ιό της γρίπης, ο οποίος δεν είναι κάτι που μας ξενίζει. Δηλαδή, ο ιός της γρίπης εμφανίζεται, ναι, εποχικά και στα ίδια αυτά, όπως και στον άνθρωπο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, όμως, μπορεί να είναι φορείς μετάδοσης του ιού στα οικόσιτα πουλερικά. Να θυμηθούμε τις παλιές κακές εποχές που είχαμε προβλήματα πάνω, ναι, σε τέτοια θέματα. Ναι. Απλώς τώρα ουσιαστικά είναι ένα, ας πούμε, σαν προειδοποίηση η έβρεση, mm-hmm, του συγκεκριμένου ιού, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες λήψεις μέτρων πάλι διατήρηση για τον οικόσιτο των πουλερικών. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν οικόσιτα πουλερικά, τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή, κύριε Αναστασάκη? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θα πρέπει να τα έχουν ελεύθερα σε χώρους, σε προάβλια, σε αυλές κλπ. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι περιφραγμένα. Και δεν μιλάμε μόνο για τις οργανωμένες, φαντάζομαι, μονάδες που έχουν όλες τις κοτούλες κτλ. Αλλά μιλάμε, βέβαια, και για κάποιον που έχει απλά 5-10 κότες στο σπίτι του, έτσι. Έτσι, έτσι. Μιλάω κυρίως για τα οικόσιτα. Οι οργανωμένες πνευματροφικές μονάδες ούτως ή άλλως. Είναι μέσα, έτσι τέλος. Είναι κλειστές, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Δεν έχουν πρόσβαση στα άγρια πτηνά εκεί. Άρα μιλάμε κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στο σπίτι τους 5-10 κοτούλες. Έτσι. Τα 20 στα χωριά μας. Αυτά. Πού να τα κλείσουν όμως, δηλαδή, πού μέσα να τα κλείσουν εδώ τώρα? Είναι πρόβλημα γι' αυτό. Όταν λέμε μέσα, εννοούμε ότι θα πρέπει να είναι σε περιφραγμένους χώρους, δηλαδή, ναι, να μην κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους. Mm. Και αν τυχόν είναι περιορισμένος ο χώρος, καλό θα είναι να υπάρχει ένα διχτάκι ασφαλείας από πάνω. Μάλιστα. Όπως βάζουμε στις καλλιέργειες καμιά φορά για προστασία από χαλάζι κλπ. Αυτό πώς θα μπορούσε να μεταδοθεί στα οικόσιτα, δηλαδή από να πάει ένα άλλο άγριο ζώο να φάει κάτι από την τροφή εκεί, από μια κουτσουλιά παραδείγματος χάρη, πώς θα μπορούσε να γίνει μετάδοση? Έτσι, καμιά φορά μπορούν να κατέβουν για αναζήτηση τροφής και καθώς κατέβουν για τροφή, για νερό, να έρθουν κοντά. Μάλιστα. Αν έχουν κάποια εκρήματα τα μολυσμένα πτηνά, μεταξύ των οποίων και κάποιες κουτσουλιές που λέμε, ναι, θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταφερθεί η μόλυση, ο ιός, από το άγριο πτηνό στο οικόσιτο.
Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, ακόμη, γιατί εδώ έρχομαστε στο εξής, που είναι ένα φυσιολογικό ερώτημα. Αν μία κότα που έχουμε στο σπίτι μας μολυνθεί αμέσως μετά αυτό, έχει πρόβλημα το αυγό, έχει κατανάλωση, αν πάμε να καταναλώσουμε αυτή την κότα, τι ακριβώς πρόβλημα έχουμε μετά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Βασικά, ο ιός επηρεάζει την υγεία των πουλερικών. Αν τυχόν προσβληθούν αυγά, όρνηθες αυγοπαραγωγής, ναι, μειώνεται η παραγωγική τους ικανότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, τώρα, όχι ότι μπορεί να μεταφερθεί ο ιός μέσω του αυγού μετά με την κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Αυτό σε καμία περίπτωση και δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Ωραία. Άρα λοιπόν, μέχρι που να χάσει και τη ζωή του το πτηνό, έτσι, αυτό, μέχρι αυτό. Έτσι, ναι, ναι. Να έχουμε απώλειες δηλαδή στο τι έχουμε στο σπίτι μας. Μάλιστα. Ακριβώς. Οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να προβαίνουν σε κάποια σχολαστικά μέτρα υγιεινής. Δηλαδή, όταν ασχολούνται με την εκτροφή του μπουλερικού τους, να πλένουν καλά τα χέρια τους. Στοιχειώδη μέτρα υγιεινής. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, δηλαδή. Ναι. Αυτό από πού μας ήρθε τώρα, κύριε Αναστασάκη, μπορούμε να έχουμε μια. Πώς ήρθε όλο εδώ? Από τα πουλιά που έρχονται από μακρινά σημεία ή που μεταναστεύουν? Κοιτάξτε, για να έχουμε ακριβή χάρτη, ναι, της μετανάστευσης του ιού, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το στέλεχος. Ναι. Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα εργαστήρια τα δικά μας αφορούν στελέχη τα οποία ενδεχομένως έχουν βαριές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου, όπως ο ΙΤΑ5-ΝΗ1. Ναι. Συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε ταυτοποίηση, όπως είπα, του συγκεκριμένου ορότυπου. Βρέθηκε ένας κοινός ιός γρίπης. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, εάν δεν υπάρχει οροτυποποίηση και έβρεση του συγκεκριμένου στελέχους, δεν υπάρχει, ας το πούμε, διάγραμμα της μεταφοράς του ιού από χώρα σε χώρα. Έχουμε δηλαδή ανίχνευση μεταφοράς ιών, τα οποία, ναι, εξετάζονται συγκεκριμένα, συγκεκριμένους ορότυπους. Μάλιστα. Εκεί μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο από που μας ήρθε. Για κοινούς ιούς της γρίπης δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εσείς τώρα όμως παρόλα αυτά θα παρακολουθείτε, δηλαδή αν δούμε ένα νεκρό πουλί κάπου αυτή τη στιγμή, περπατάμε κάπου στη λίμνη, και εκεί τι γίνεται πια, το αδιαφορούμε ή είναι ακόμα ένα δείγμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε την έκταση του φαινομένου στην περιοχή μας? Κοιτάξτε, καταρχήν νεκρά πτηνά στη λίμνη, ειδικά σε αυτή την εποχή στο τέλος του χειμώνα, επειδή κάποια πουλιά είναι εξασθενημένα από το χειμώνα. Μάλιστα. Που προηγήθηκε, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι λόγω αδυναμίας, έλλειψη τροφής, mm-hmm, για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται πανικός. Το καλύτερο όμως είναι να μην έρχεται άμεσα σε επαφή ο πολίτης με τα χέρια του, ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε το παθολογικό αίτιο που θανάτου. Και να ειδοποιεί ποιον σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα καλεί άμεσα το τμήμα κτηνιατρικής για να γίνουν, μάλιστα, οι απαραίτητες δειγματοληψίες. Ναι. Mm-hmm. Είτε άμεσα είτε μέσω της ορνηθολογικής. Εν πάση περιπτώσει, η απόλυξη θα είναι το τμήμα κτηνιατρικής περιφερειακής, mm-hmm, ενότητας, το οποίο θα προβεί στη δειγματοληψία για να κάνουμε εξακρίβωση του στελέχους. Τώρα, για περισσότερες λεπτομέρειες, ίσως και οδηγίες, η κτηνιατρική θα βγάλει κάποια ανακοίνωση, θα βγει από την περιφέρεια κάποια ανακοίνωση για αυτό το θέμα? Ναι, έχουμε εισηγηθεί την έκδοση ενός δελτίου τύπου, το οποίο, ναι, θα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα θα αποτυπωθούν και στους πολίτες. Μάλιστα. Ελπίζω, κύριε Αναστασάκη, να είναι κάτι που να περάσει εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα για όλους μας. Γιατί ήδη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην πλάτη μας. Ακριβώς, ακριβώς. Κοντά σε όλα τα άλλα, δηλαδή, έχουμε τα θέματα με τον κορονοϊό, ακριβώς, μην έχουμε και θέματα. Και ξέρετε, όλοι έχουν ευαισθητοποιηθεί λίγο παραπάνω τώρα με τους ιούς και καταλαβαίνετε ότι αν ακούμε και για τον ιό της γρίπης των πτηνών, σου λέει ο άλλος τι γίνεται, είναι πανικόβλητος από όλα αυτά. Είναι πανικόβλητος. Θα έλεγα ότι όσο περνάνε οι καιροί και τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο εμφανές το θέμα της ενιαίας υγείας που υπάρχει, δηλαδή η αλληλεπίδραση ζώων, ανθρώπων, περιβάλλοντος, yeah, που οδηγούν σε προβλήματα τα οποία στην τελική ανάλυση είναι αυτά τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν παθογόνοι παράγοντες, δηλαδή, οι οποίοι παλιότερα δεν προσβάλλανε τον άνθρωπο, yeah, και τώρα ξαφνικά τα βλέπουμε μπροστά μας. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Ωραία. Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Και ό,τι καινούργιο προκύψει, θα είμαστε και πάλι μαζί για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.